κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, ορκίστηκε το μεσημέρι η πρώτη κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Τόσο κατά την άφιξη, όσο και κατά την αναχώρησή τους, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και τα μέλη της νέας κυβέρνησης επεφημίστηκαν ζωηρά από χιλιάδες λαού που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, εκδηλώνοντας με συνθήματα τη συμπαράστασή τους στην αλλαγή και τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πρώτος ορκίστηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναλαμβάνει και τα χαρτοφυλάκια των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε η ορκομοσία των Υπουργών. Οι Υπουργοί που ορκίστηκαν είναι Άκης Τσοχαντζόπουλος, Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Εργασίας. Απόστολος Λάζαρης, Υπουργός Προεδρίας. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Υπουργός Εξωτερικών. Γεράσιμος Αρσένης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Μένιος Κουτσόγιωργας, Υπουργός Εσωτερικών. Θανάσης Τσούρας, Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ευάγγελος Κουλουμπής, Υπουργός Δημοσίων Έργων, Χωροταξίας, Οικισμού Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Υπουργός Δικαιοσύνης. Απόστολος Κακλαμάνης, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας. Κώστας Σιμίτης, Υπουργός Γεωργίας. Νίκος Ακριτίδης, Υπουργός Εμπορίου. Μελίνα Μερκούρη, Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών. Λευτέρης Βεριβάκης, Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Γιώργος Γεννηματάς, Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντώνης Δροσογιάννης, Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας. Και Κάρολος Παπούλιας, Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών. Επίσης ορκίστηκαν ο Δημήτρης Μαρούδας, υφυπουργός τύπου, και ο Θεόδωρος Πάγκαλος, υφυπουργός εξωτερικών. Με απόφαση του Πρωθυπουργού εξάλλου, ορίζεται ότι ο υπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Εργασίας, Άκης Τσοχαντζόπουλος, θα είναι ο πρώτος στη τάξη υπουργός. Μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται ηττημένος. Τόνισε όμως ότι αν τυχόν υπάρξουν θύλακοι ανομαλίες που ξεφεύγουν από τη συνταγματική νομιμότητα, θα αντιμετωπιστούν σκληρά. Είπε ακόμη ότι η μεγάλη νίκη ανήκει στο λαό μας, τον οποίο θα υπηρετήσει η κυβέρνηση με όλες τις δυνάμεις νύχτα και μέρα. Η σημερινή μορφή του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μεταβατική και μόλις συνέλθει το θερινό τμήμα της Βουλής, θα υποβληθεί ένα νέο σχήμα Υπουργικού Συμβουλίου, λιτό σε αριθμό και ευέλικτο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για τους νέους και τις γυναίκες, ενώ θα αξιοποιηθεί πλήρως η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος και κάθε υπουργός θα συναντάται κάθε 15 ημέρες με τον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε ακόμα στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων για την κατοχήρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και επεσήμανε ότι όλοι μας έχουμε απομυστεί τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα υποβάλλουμε όσοι μπορεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης δέχτηκε απόψε σε συνεργασία τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Την πρώτη συνέντευξη τύπου προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους έδωσε απόψε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μετά την ορκομοσία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο που ορκίστηκε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι προσωρινό και μεταβατικό και περί τα μέσα Ιουλίου η Βουλή θα ψηφίσει ένα νέο νόμο για το Υπουργικό Συμβούλιο που θα αφορά και τη δομή των Υπουργείων. Στόχος του νόμου, μια εντελώς νέα πρακτική για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αδυναμίες της δομής του δημόσιου τομέα στη χώρα μας. Σύμφωνα με την πρακτική αυτή, ο Υπουργός θα φέρει την πολιτική ευθύνη στο Υπουργείο, ενώ ο Υφυπουργός θα δουλεύει και θα αποφασίζει, αλλά πάντοτε υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Αναφερόμενος στις δραστηριότητες της κυβέρνησης των 45 ημερών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στόχος είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ανεργίας. Για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι θα μείνουμε στην ΕΟΚ μαχόμενοι για το κλείσιμο της ψαλίδας βορρά-νότου. Όσο για τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι υπάρχουν προβλήματα από τη στιγμή που η Συμφωνία Ρότζερς παραμένει ανενεργός και το θέμα της Λίμνου ανοιχτό.
Σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αλλά ότι ο διάλογος με την Τουρκία είναι δυνατός μόνο όταν βασίζεται σε ορισμένες αρχές. Πρώτον, θα πρέπει να απομακρυνθεί και ο τελευταίος ξένος στρατιώτης από τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Και δεύτερον, να μην αλλοιωθεί το νομικό καθεστώς του Αιγαίου. Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι ελπίζει στην τετραετία αυτή να βελτιωθούν σημαντικά, αν ξεπεραστούν τα προβλήματα που αφορούν την Κύπρο, το Αιγαίο και τον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ χειρίζεται το θέμα των ασκήσεων στην περιοχή μας. Σε ερώτηση για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι το θέμα έχει εξαντληθεί με τη συμφωνία που υπογράφηκε το 1983. Τέλος, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τον ενεργό ρόλο της στο παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης και θα διερευνήσει την πιθανότητα και νέων πρωτοβουλειών όσον αφορά τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη δημιουργία από πυρηνικοποιημένων ζωνών. Δηλαδή το θέμα της κατανομής του εισοδήματος. Την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας και την ξεκάθαρη στάση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού, εξήρει ο πρόεδρος της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού, μιλώντας σήμερα στη Λευκοσία σε συγκέντρωση δημάρχων και κοινοταρχών. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ2 Τάκης Κουναφής μεταδίδει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού κάλεσε σήμερα όλους να αφιερώσουν τη δραστηριότητα και ενεργητικότητά τους για τη δημιουργία ενός τεράστιου μετώπου πολιτικής αντίστασης, πάνω στο οποίο θα συντρίβονται τα οποιαδήποτε σχέδια σε βάρος της Κύπρου. Σε χαιρετισμό του προς την 4η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρέπει να καταβληθεί από όλους κάθε προσπάθεια με γνώμονα το εθνικό συμφέρον για την επίτευξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για ομοψυχία και ενότητα, για να συνεχίσουμε τον ιστορικό αγώνα μας για τη σωτηρία και δικαίωση της Κύπρου. Πέραν του δικαίου της υπόθεσής μας, είπε ο πρόεδρος Κυπριανού, έχουμε βασικό και κύριο συμπαραστάτη την Ελλάδα, της οποίας ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, με την ξεκάθαρη θέση του στα βασικά θέματα που αφορούν το μέλλον της Κύπρου, υποστηρίζει σταθερά και αταλάντευτα τον αγώνα μας και συμμερίζεται τις αγωνίες μας. Βασισμένη στη συμπαράταξη του έθνους, πρόσθεσε ο πρόεδρος Κυπριανού, και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, την οποία διαρκώς θα πρέπει να αξιοποιούμε και όχι να αποθαρρύνουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα με την πίστη ότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Ήδη κατέληξε ο πρόεδρος Κυπριανού, ο τουρκικός Ατήλας, με τη δύναμη των όπλων και με την ανοχή εκείνων που θα μπορούσαν να θέσουν τέρμα στις άνομες επιδιώξεις του και αξιοποιώντας πλήρως τη θλιβερή διχοστασία στο εσωτερικό μας μέτωπο, αποκαλύπτει κατά τρόπο σαφή, ακόμη και για τους πλέον αφελείς, αλλά και κατά τρόπο ομό, τις αληθινές προθέσεις του και προωθεί τα διαιρετικά σχέδιά του σε βάρος του ελληνισμού. Πλήθος συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων εξακολουθούν να καταφθάνουν από αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων, διεθνείς οργανισμούς και κόμματα στον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ για την εκλογική νίκη της Δευτέρας Ιουνίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Χαραλαμπόπουλος αναχωρεί αύριο τη Λισαβόνα για να πάρει μέρος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος θα συναντηθεί και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών George Shultz. Αμέσως μετά, ο Υπουργός Εξωτερικών θα αναχωρήσει για το Μιλάνο για να πάρει μέρος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την πολιτική συνεργασία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΟΝΕΔ, με ομόφωνη αποφασή του, διέγραψε απόψε με βάση το καταστατικό της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, το στέλεχος της Μάνο Μανολάκο και τα μέλη της, Βόβο, Πελεκάνο, Παπαγεωργίου, Καραγιάννη, Ντούβα, Ζησόπουλο και Βατικιώτη. Τα 8 αυτά μέλη της ΟΝΕΔ είχαν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για αντικομματική συμπεριφορά με εντολή του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης ανέλησε σήμερα το αποτέλεσμα των εκλογών στους πρόεδρους των νομαρχιακών και τοπικών επιτροπών της Αττικής και των ειδικών κομματικών οργανώσεων και καθόρισε την τακτική και τους στόχους του κόμματος στη νέα φάση του αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την τελική νίκη. Οι συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι του Δημοσίου θα πάρουν στις 25 Ιουνίου το επίδομα Δίας με την ίδια επιταγή με την οποία θα σταλεί και η σύνταξη του Ιουλίου. Το επίδομα Δίας είναι ίσο με μισή σύνταξη και όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών, συνυπολογίζονται σε αυτό και τα επιδόματα, εφόσον υπάρχουν, ανικανότητας και παραπληγικού, το διορθωτικό επίδομα και η αυτόματη τιμα ρυθμική αναπροσαρμογή. Δεν περιλαμβάνεται όμως το επίδομα οικογενειακών βαρών, δηλαδή συζύγου και παιδιών. Μια ματιά τώρα στη διεθνή επικαιρότητα.
Ευνίδια εσωτερική πολιτική κρίση ξέσπασε χθες στην Πορτογαλία μετά την αποχώρηση του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μάριο Σοάρες. Την απόφαση της αποχώρησης του κόμματός του από τον κυβερνητικό συνασπισμό ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος Καβάκο Σίλβα, ύστερα από σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μάριο Σοάρες. Το Πορτογαλικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατηγόρησε με σχετική ανακοίνωσή του την κυβέρνηση Σοάρες ότι εγκατέλειψε τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις εν ώψη της προετοιμασίας για την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στο μεταξύ στη Λισαβόνα συνήλθε σήμερα έκτακτα το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών Υπουργών. Αργά απόψε μεταδόθηκε από τη Λισαβόνα ότι ο Πρωθυπουργός Μάριο Σοάρες συναντήθηκε σήμερα επίσης με τον πρόεδρο της χώρας, Αντώνιο Ραμάλιο Εάνες, με τον οποίο συζήτησε και το ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόωρες εκλογές. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κάλεσε χθες την τουρκική κυβέρνηση να άρει τον στρατιωτικό νόμο.